Γεια σας φίλοι μου, τι μου κάνετε, μου είσαστε καλά? Να σας ευχηθώ καλό φθινόπωρο, καλό μήνα. Είναι ο μήνας που ξεκινάνε και τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά, ιδίως τα παιδάκια που ξεκινάνε τώρα το σχολείο, προνήπια και πρώτη δημοτικού. Καλό κουράγιο μανούλες. Τώρα, τι θα σας δείξω αυτό το βιντεάκι? Όπως σας είχα υποσχεθεί, θα σας δείξω φθινοπωρινή διακόσμηση. Μάλλον δεν θα ολοκληρωθεί σε αυτό το βίντεο, θα ολοκληρωθεί μάλλον στο άλλο, γιατί θα σας δείξω λίγα πράγματα τώρα και λίγα πράγματα στο άλλο βιντεάκι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, να σας δείχνω διακόσμηση και να τα πούμε σε λίγο. Thank you.
είμαστε και πάλι. Τελειώσαμε τη διακόσμησή μας. Βλέπετε, έχω φορέσει φθινοπωρινό φούτερ με τις κολοκύθες μου. Έχω μπει δηλαδή και τα καλά στο φθινόπωρο, ανεξάρτητο τι γίνεται έξω. Τώρα, ελπίζω να σας αρέσει το βιντεάκι μου, να πάρετε κάποιες ιδέες κι εσείς. Δεν ξέρω πόσες από εσάς τις φίλες έτσι συνηθίζουν να διακοσμούν το σπίτι τους για το φθινόπωρο. Έτσι, αν τους αρέσουν οι κολοκύθες, αυτά τα πολύ όμορφα, τα λουλούδια, όχι τόσο τα λουλούδια, όσο τα φύλλα, έτσι, που είναι πάρα πολύ ωραία χρώματα, αυτά τα πορτοκαλί, τα κίτρινα, τα λίγο έτσι καφετιά, μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι και η μοναδική εποχή που μου αρέσουν και τα ψεύτικα φυτά. Δείχνουν πολύ όμορφα στο σπίτι, έτσι δίνουν μια όμορφη πινελιά, έτσι ζεσταίνουν το χώρο. Κάτω στα σχόλια, όποια φίλη θέλει μπορεί να μου γράψει τι της αρέσει το φθινόπωρο ή αν κάποιες φίλες αισθάνονται έτσι μια μελαγχολία που φεύγει το καλοκαίρι και περνάμε σε μια άλλη εποχή. Κάποιες φίλες μπορεί να αισθάνονται έτσι πολύ χαρούμενες, να είχαν κουραστεί από το καλοκαίρι, όπως εγώ, που πραγματικά κουράστηκα φέτος το καλοκαίρι. Μπορώ να πω ότι δεν ξεκουράστηκα κιόλας και ίσως και γι' αυτό και αυτή η συνεχόμενη ζέστη ήταν αυτό που με κούρασε πραγματικά. Ελπίζω όλοι να έχουμε μια όμορφη καινούρια σεζόν, γιατί ο Σεπτέμβριος θεωρείται μια καινούρια σεζόν σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Να έχουμε ένα όμορφο φθινόπωρο, όλοι να μας πάνε καλά, να είμαστε αισιόδοξοι. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους δικούς σας ανθρώπους. Εμείς θα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι μας. Από την Αντιγόνη, την Εφέλη και τη Ρούλα, φιλάκια πολλά!